Η μαζική αντίδραση των φορέων της τοπικής κοινωνίας στην Πρέβεζα και κυρίως των κατοίκων της περιοχής Καμαρίνας και Ζαλόγκου οδήγησε στην αρνητική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Ηπείρου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση κατασκευής δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύως 125 ΜΒ. Η εισήγηση ήταν εξ αρχής αρνητική, όπως ανέφερε ο Βασίλης Γοργόλης, καθώς εκτιμάται πως θα επηρεαστεί μια περιοχή που προορίζεται και χρησιμοποιείται για τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενώ η σκίαση σε μια έκταση με εμβαδόν 1.300 στρεμμάτων θα επηρεάσει και το μικροκλίμα. Ανεξάρτητα από τις παρατηρήσεις αυτές όμως, σημαντικό ρόλο έπαιξε η γυτνίαση του προτινόμενου χώρου επένδυσης με τον αρχαιολογικό χώρο της Κασόπης και τον βράχο του Ζαλόγκου. Τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου, όσο επίσης εκπρόσωποι από τον Δήμο Πρέβεζας και της τοπικής κοινότητας έκαναν λόγο για ένα φαραωνικό έργο που σε περίπτωση που υλοποιηθεί θα βεβηλώσει τον ιερό αρχαιολογικό χώρο και το μνημείο. Η δική πλευρά του Ζαλόγκου θα δημιουργήσει προβλήματα στις κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής, καθώς θα καταληφθούν ή και θα αποκλειστούν λειτουργικοί βοσκότοποι. Είναι το ίδιο πράγμα που είχαμε ακριβώς πριν με το Δελβινακόπουλο. Επίσης, το πλήθος των φωτοβολταϊκών γεννητριών και εκτεταμένη σκίαση του εδάφους επηρεάζουν το μικροκλίμα της περιοχής. Οι εξκαφές και οι διαμορφώσεις θα προκαλέσουν ολίσθηση του εδάφους και λόγω του μέγεθους της εγκατάστασης η προηγούμενη θέση βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο της Κασιόπης, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. 4 bullets τα οποία οδήγησαν την υπηρεσία να δώσει αρνητική εισήγηση και στα δύο αυτά τα φωτοβολταϊκά. Να υπάρχει αυτό το μνημείο πάνω στη θυσία των γυναικών του Σουλίου, των Σουλιωτισσών, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα. Αυτό το υπέροχο μνημείο και είναι αδύνατο να επιτραπεί από το λαό της Πρέβεζας, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία ότι για ποιο λόγο απογορεύεται, δεν πρέπει να γίνει η κατασκευή αυτών των φωτοβολταϊκών πάρκων. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Η τοπική κοινότητα και βεβηλωτικής για την ιστορικότητα του τόπου. Είναι μια εγκατάσταση 1.300 στρεμμάτων στο υπογάστριο του διδήμου Κασόπης Βράχου Ζαλόγκου. Εκτιμούμε ότι είστε κοινωνία της καθολικής αντίδρασης όλων, της τοπικής κοινότητας, του Δήμου, της Αντιπεριφέρειας, όλων των τοπικών συλλόγων και φορέων, όλων ανεξαρτήτως των κομμάτων που έχουν εκφράσει άποψη, του Ιδρύματος Ζουγκολόπουλου, του Διαζώματος. Θεωρούμε ότι εφόσον το τμήμα περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας εντόπισε τις αρνητικές επιπτώσεις, είναι περιττό να καταχραστώ χρόνο για να εξηγήσω το ίδιο. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω καλυφθήκαμε. Είναι ένα φαραωνικό έργο το οποίο δεν έχει καμία σχέση δεν είναι συμβατό με την περιοχή. Η περιοχή έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό βάρος. Τα αναπτύξαμε προηγουμένως. Υπάρχει το θέατρο της Κασόπης, το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί μέρος των αρχαίων πολιτιστικών διαδρομών. Μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου. Αλλά νομίζω ότι έρχεται κατευθείαν σε αντίθεση με το αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή μας.